Σύμφωνα με τη μελέτη, στα κτήματα του Τατοίου, διατηρώντας τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα τους, είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα πολυθεματικό μητροπολιτικό πάρκο με παραγωγικές δραστηριότητες, μουσεία, ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις. Από όλα αυτά θα μπορούν να βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα και σε λίγα χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη, πάντα το πάρκο θα μπορεί να είναι και κερδοφόρο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είδε τη μελέτη, είναι έτοιμη να δανειοδοτήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Άμπελε και εινοποιία με κρασί ονομασίας προέλευσης, παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, μουσεία, αναψυχή, αθλητισμός και ξενοδοχειακές μονάδες είναι μερικές από τις δραστηριότητες που προβλέπει η μελέτη για την αξιοποίηση των 42.000 στρεμάτων των πρώην βασιλικών κτημάτων Τατοίου. Μια μελέτη που παρουσιάστηκε από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Europa Nostra. Σίγουρα το Τατόι βρίσκεται σε μια κατάσταση ικτρή, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες εμβαλωματικές, δηλαδή κάποιες εργασίες άμεσης ανάγκης. Αυτή η μελέτη τι κάνει? Δίνει στο χτήμα μια προοπτική. Καθορίζει συγκεκριμένες χρήσεις, ένα κτίριο, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, πολύ χρήσιμες για τον τρόπο με τον οποίο θα αναστηλωθεί το κτίριο αυτό. Και επίσης βρίσκει εν μέρη και τους πόρους για να γίνει αυτή η δουλειά. Διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα του και με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο και διαχειριστεί έναν ειδικό οργανισμό που θα συσταθεί, το Τατόι θα μπορέσει μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα και σε ορίζοντα λίγων ετών να είναι και κερδοφόρο. Συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει την ανάδειξη, αναστήλωση και αξιοποίηση των 40 κτηρίων που ήδη υπάρχουν, τη δημιουργία μουσείου στο κτίριο της ανακτορικής έπαυλης των 3.000 τετραγωνικών μέτρων, όπως και μουσείου για τα αρχαιολογικά ευρήματα της Δικέλλειας, την επαναλειτουργία του αγροκτήματος με παραγωγή και γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, εινοποιείο, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, πολυτελές ξενοδοχείο 68 κλινών και ξενώνα 16 κλινών σε υφιστάμενα κτίρια, όπως επίσης προβλέπονται χώροι αναψυχής, άθλησης και εστίασης. Υπάρχουν δραστηριότητες εμπορικά αξιοποιήσιμες και εκμεταλλεύσιμες που παραδοσιακά και ιστορικά επιτελούνταν εντός των ορίων του κτήματος. Να σας αναφέρω, υπήρξε δραστηριότητα εινοποίησης, μάλιστα υπήρχε παλιά και το Σατό Δεκέλια, το οποίο ήταν ένα ιδιαίτερα γνωρισμένο εμπορικό σήμα στην εποχή του, το εξαιρετικό βούτυρο του Τατοίου. Συνεπώς προβλέπει η μελέτη τις παλιές δραστηριότητες να αναβιώνουν, όπως δραστηριότητες φιλοξενίας επίσης, και να εμπλουτίζονται από νέες, πάλι πάντα με σεβασμό στην φυσιογνωμία του κτήματος, οι οποίες θα αποδίδουν έσοδα στον λειτουργό, στον οργανισμό που θα λειτουργήσει το κτήμα και θα διασφαλίσουν τη μακροχρόνια οικονομική του βιασιμότητα. Αυτό, αν θέλετε, είναι το καινούριο στοιχείο. Για την αποκατάσταση του Τατοίου το κόστος υπολογίζεται σε 95 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 74 εκατομμύρια θα μπορούσαν να προέλθουν σύμφωνα με τους μελετητές από ευρωπαϊκά κονδύλια ή από δανεισμό, ενώ 21 εκατομμύρια από ιδιώτες μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων και ανταποδοτικών τελών. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φέρεται έτοιμη να εγκρίνει δανεισμό για το Τατόι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη για το Τατόι. Βεβαίως θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια σοβαρή μελέτη και μια καλή για το μελλοντικό σχεδιασμό της περιοχής. Τώρα το ζήτημα είναι απόκειται στη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης αν θέλει να το υλοποιήσει και στη συνέχεια μπορούμε να συζητήσουμε ένα πιθανό δάνειο από την πλευρά μας. Η μελέτη μόλις κατατέθηκε προς αξιολόγηση στα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Και πάμε τώρα στο νέο γύρο.